Αν όμως βιώνεις, όπου και αν βρεθείς, όπου και αν σταθείς, μέσα σου Ιησούς Χριστός, χθες, σήμερον, αυτός εις τους αιώνας. Θα διαβάσουμε τώρα, παιδιά, ένα μέρος από τα πορίσματα του Διορθόδοξου Θεολογικού Συνεδρίου, που έγινε στη Θεσσαλονίκη με θέμα οικουμενισμός, γένεσης, προσδοκίε, διαψεύσεις. Έγινε πέρυσι αυτό το συνέδριο, τον Σεπτέμβριο του 2004, και προς τιμήν της Μητροπόλης Θεσσαλονίκης, ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κήρυξε την έναρξη των εργασιών. Λοιπόν, για να διαβάσουμε λίγο. Στη Θεσσαλονίκη συνήλθε και διεξήγαγε με μεγάλη επιτυχία τις εργασίες του Διορθόδοξο Θεολογικό Συνέδριο με θέμα Οικουμενισμός, Γένεση, Προσδοκίες, Διαψεύσεις. Το συνέδριο συνδιοργάνωσαν το Τμήμα Πνευματικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η Εταιρεία Ορθοδόξων Σπουδών. Είναι η εταιρεία του πατρός Θεοδόρου Ζήση. Οι εργασίες διεξήχθησαν από 20 μέχρι 24 Σεπτεμβρίου του 2004 στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήμουνα και εγώ πέρυσι στις περισσότερες από αυτές τις συνεδρίες. Την έναρξη των εργασιών εκήρυξε ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κύριος Άθιμος, προς τιμήν του και προς τιμήν της Ιεράς Μητροπόλης Θεσσαλονίκης, που ασχολείται, όπως καταλαβαίνετε, με αυτό το επικίνδυνο αλλά και πολύ ουσιαστικό θέμα της καταδίκης, γιατί πρόκειται για ένα συνέδριο που καταδικάζει την παναίρεση του οικουμενισμού. Μακάρι αυτή είναι η κίνηση του Παναγιωτάτου να έχει συνέχεια. Δηλαδή, τι εννοώ, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, πιστεύω, η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης να κάνει ένα αντιαιρετικό γραφείο, με το οποίο θα ασχοληθεί με την καταπολέμηση της πανερέσεως του οικουμενισμού. Και θα είναι ένα δυνατό χτύπημα αυτό στην πανέρεση και προς όλους τους οικουμενιστές, ένα μήνυμα ότι η Θεσσαλονίκη, η Αγιοτόκος, κρατάει τα ηνία του αντιοικουμενιστικού αγώνα. Ελπίζω να είναι στις προθέσεις της Μητροπόλεως και νομίζω ότι αυτή είναι η συνεισφορά του Παναγιωτάτου στο συγκεκριμένο συνέδριο, κάτι τέτοιο καταδεικνύει, φανερώνει. Ελπίζω να έχει συνέχεια. Παρέστησαν και χαιρέτησαν το συνέδριο Μητροπολίτες, ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης, βουλευτές και πανεπιστημιακοί καθηγητές. Ενώπιον πολυπληθούς ακροατερίου που απαιτελεί το από καθηγουμένους ιερών μονών, κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς, μεταξύ των οποίων ήσαν πολλοί θεολόγοι, καθηγητές των δύο θεολογικών σχολών και φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επί 5 ημέρες 60 εκλεκτοί εισηγητέ, μεταξύ των οποίων και επίσκοποι από πολλές Ορθόδοξες Εκκλησίες, ανέλησαν το φαινόμενο του οικουμενισμού από κάθε πλευρά. Με βάση τις πολλές εισηγήσεις και τις διεξαχθήσεις ενδιαφέρουσες ζητήσεις, οι σύνεδροι προέβησαν στις ακόλουθες εκτιμήσεις και προτάσεις. Θα συνεχίσουμε λίγο με τις διαπιστώσεις τώρα.